Σήμερα, 7 Οκτώβρη, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Σήμερα βλέπουμε και πάλι το φασισμό να προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, επιβεβαιώνοντας ότι διαχρονικά αποτελεί τον καλύτερο υπερασπιστή της βαρβαρότητας που ζούμε, το καλύτερο τσιράκι της εργοδοσίας, ότι έχει πάντα στο στρόχαστρό του αυτούς που αγωνίζονται, οργανώνουν και διεκδικούν. Η καταδίκη της συμμορίας των χρυσαυγητών ήταν προφανώς μια σημαντική αλλά και αυτονόητη απόφαση από τα δικαστήρια. Μια απόφαση που ήρθε πολύ αργά μετά από εκατοντάδες επιθέσεις σε πρωτοπόρους αγωνιστές, εργάτες, φοιτητές, μαθητές, μετά από εκατοντάδες δολοφονικές επιθέσεις στους κολασμένους αυτής της γης, τους πρόσφυγες και μετανάστες, μετά από δολοφονίες του Λουκμάν, του Παύλου Φίσα. Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει σήμερα αυτό που εκατοντάδες σωματεία, μαζικοί φορείς τονίζαμε τη μέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Είναι εγκληματίες επειδή είναι ναζιστές και φασίστες. Και ο φασισμός δεν μπαίνει στην άκρη με δικαστικές αποφάσεις, αλλά πρώτα και κύρια με την αποφασιστική δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Άλλωστε, αυτό το κίνημα ήταν που επέβαλε να κινηθεί ο εξοργιστικά αργός κρατικός μηχανισμός για να συλληφθούν και τελικά να καταδικαστούν οι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Με βάση αυτή την εμπειρία, καλούμαστε να δυναμώσουμε τον αγώνα μας και τώρα. Οι επαναλαμβανόμενες φασιστικές επιθέσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν πως με τον φασισμό δεν τελειώσαμε. Και πως άλλωστε θα μπορούσαμε να τελειώσουμε όσο δεν ξεμπερδεύουμε το σύστημα που το γεννά, τα αφεντικά των φασιστών, όσους βολεύονται και έχουν συμφέρον από τη δράση τους. Για ακόμη μια φορά φάνηκε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος τους που έρχονται να παίξουν αυτές οι εγκληματικές συμμορίες. Η ίδια η οργάνωση των επιθέσεων που έγινε στα σχολεία της Σταυρούπολης και του Ευόσμου, στην πλατεία Ηλιούπολης, με κουκούλες, με δολοφονικά όπλα όπως τέιζερ και αλυσίδες, αποδεικνύουν πως το μακρύ χέρι του συστήματος έχει στόχο να τρομοκρατήσει, να φοβώσει, να φοβήσει ακόμα και να σκοτώσει. Επιλέγουν να χτυπούν καταδρομικά, πολλοί εναντίον λίγου, αφού δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με το οργανωμένο κίνημα. Ξέρουν καλά πως θα τους καταπιεί. Και ο βρώμικος, βαθιά συστημικό τους ρόλος φαίνεται από τον ποιον βάζουν στο στόχαστρο. Σε μια περίοδο που η πανδημία συνεχίζεται και η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτο το λαό, σε μια περίοδο που η ακρίβεια σαρώνει το λαϊκό εισόδημα, σήμερα από ο νόμος Χατζηδάκη γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί και να δώσει συντριπτικό χτύπημα στους όρους εργασίας, αλλά και στο οργανωμένο κίνημα, οι φασίστες δεν βγάζουν κουβέντα σαν καλά σκυλάκια που είναι. Αντίθετα, χτυπούν με λύσα όσους παλεύουν για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, όσους μπαίνουν μπροστάριδες για ουσιαστικά μέτρα. Χτυπούν αυτούς που οργανώνουν τον αγώνα του λαού. Δεν θέλει και πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς ποιον βολεύει αυτή η δράση των φασιστικών ομάδων. Ο εργατόκοσμος, τα παιδιά της εργατικής τάξης και του λαού, όσοι τσακίζονται από τη φτώχεια, από την ανεργία και την εκμετάλλευση, δεν έχουν κανένα συμφέρον από το δηλητήριο που χύνουν τα φασιστοειδή. Ξεσηκώνουν τις πιο σάπιες σκοταδιστικές ιδίες του συστήματος που τους θρέφει. Μέσα από διάφορες ομάδες αντιβολιαστών έκαναν τη βρώμικη δουλειά, πατώντας πάνω και στο λογικό προβληματισμό του κόσμου για το ζήτημα του εμβολίου, ξεσήκωσαν αντιεπιστημονικές θεωρίες για να βγάλουν ουσιαστικά λάδι την κυβέρνηση και την εργοδοσία για τις τεράστιες ευθύνες που έχει στο ζήτημα της προστασίας της υγείας. Κιχ δεν έβγαλαν για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πέταξαν την μπάλα στην εξέδρα ώστε να βρει άλοθη η κυβέρνηση να βαφτίζει αντιβολιαστές όσους παλεύουν για να πάρθουν μέτρα στα σχολεία, στις σχολές και στους χώρους δουλειάς. Οι φασίστες βγάζουν το μεροκάματο με το να υπερασπίζουν τα συμφέροντα των αφεντικών. Αποδείχτηκε πολλές φορές από τη Χρυσή Αυγή με τις εκατοντάδες ερωτήσεις στη Βουλή για να μην χαθεί κανένα ευρώ από τις τσέπες των εφοπλιστών. Από το αντισωματείο που προσπάθησαν να στήσουν, να φτιάξουν στο πέραμα για να εκφοβήσουν και να τρομοκρατήσουν τους ναυτεργάτες και τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Κούνια που τους σκούναγε, τους λέμε. Και σήμερα οι συνεχιστές τους, οργανωμένοι σε αντίστοιχες φασιστομάδες,
δουλεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Επιτίθεται σε όσους όχι μόνο σηκώνουν κεφάλι, αλλά και μπαίνουν μπροστά για την οργάνωση της πάλης, όπως η αγωνίστρια μαθήτρια, μέλος του 15 μελούς του ΕΠΑΛΗ Σταυρούπολης. Τόσο πολύ φοβούνται την οργάνωση των πολλών. Εγκληματικές επιθέσεις, τον αντικομμουνισμό, τους θρασίδηλους τραμπουκισμούς, δουλειά τους είναι να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων. Για την ακρίβεια και τους μισθούς πείνας, δεν φταίνει οι πολιτικές των κυβερνήσεων, το κυνήγι του κέρδους από την εργοδοσία, αλλά οι εργάτες μετανάστες που δουλεύουν πλάι-πλάι στα εργοστάσια, στις αποθήκες, οι κατατρεγμένοι από κάθε γωνιά του κόσμου. Και δεν μένουν οι φασίστες τάχα αντισυστημικοί. Ακόμα και στις φυλάδες τους γράφουνε πως παλεύουν για να γυρίσουν στην Ελλάδα οι καημένοι Έλληνες καπιταλιστές. Τόσο ριζοσπαστικοί που θυμιατίζουν τους βιομηχάνους και τους εφοπλιστές που κάνουν business σε άλλες χώρες. Αυτοί είναι οι φασίστες, ρουφιάνοι και σκυλάκια των αφεντικών. Είναι λοιπόν λογικό που διάφορες φωνές προσπαθούν να τους βγάλουν λάδι. Άλλωστε, οι πρόσφατες αποκαλύψεις στις οποίες προχώρησαν τα εργατικά σωματεία μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους έρχονται να κουμπώσουν σε τόσα άλλα που ήρθαν στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Οι άμεσες επαφές, ακόμα και με κυβερνητικά στελέχη, τα στραβά μάτια της αστυνομίας και δεκάδες άλλα περιστατικά δείχνουν πως δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από το κράτος για την αντιμετώπιση του φασισμού. Πολύ περισσότερο όταν η επίσημη γραμμή του, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανιστόρητη και επικίνδυνη λογική των δύο άκρων. Με βάση αυτή τη λογική, για παράδειγμα, μόλις προχτές βγήκαν διάφοροι να μας πούν πως είναι το ίδιο πράγμα το φυλάδιο με τη Μολότοφ, το πανό με το μαχαίρι, το να παλεύεις για το σχολείο σου και για το μεροκάματό σου με δολοπορηφορικές επιθέσεις μέσα στα σκοτάδια. Ο στόχος τους είναι προφανής. Θέλουν ο λαός, ιδιαίτερα η νεολαία, να μάθει να ζει φοβισμένη, με το κεφάλι κάτω, μακριά από σωματεία, από την οργανωμένη πάλη και διεκδίκηση. Μακριά από τα πραγματικά ριζοσπαστικές ιδέες. Οι θεωρίες των δύο άκρων που αναπαράγονται από κυβερνητικά χείλη είναι το έδαφος που αναπτύσσεται η κλιματική δράση των ναζιστικών συμμοριών. Το λείπασμα για να εξαπολύουν θρασίδηλες επιθέσεις, οπλισμένοι με μαχαίρια, αλυσίδες και τέιζερ. Το σύστημα της εκμετάλλευσης είναι που γεννά εγκληματικές ναζιστικές συμμορίες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στη Σταυρούπολη, η σημερινή μεγάλη και μαχητική συγκέντρωση ενάντια στο φασισμό και τα στηρίγματά του, είναι το μόνο σίγουρο όπλο για να γυρίσουν οι μαχαιροβγάλτες στα λαγούμια τους. Μόνο μέσα από την οργάνωση με καθαρό προσανατολισμό, με στόχο τις αιτίες που γεννούν τον φασισμό, μπορούμε να ξεμπερδέψουμε με αυτές τις σάπιες ιδέες. Το μόνο γιατρικό ενάντια στο φασισμό είναι η οργάνωση του λαού, η πάλι ενάντια στα φασιστικά απολυφάντια, αλλά και το σύστημα που γεννά και τα θρέφει. Η ολοκληρωτική απομόνωση των φασιστών σε κάθε σχολείο, κάθε σχολή και γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Να μην αφήσουμε ούτε σπιθαμή χώρο να ξεμητήσουν, ούτε χαραμάδα για να ρίξουν το δηλητήριό τους. Η οργανωμένη αντίδραση δεκάδων σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, μαθητικών συλλόγων και άλλων φορέων ήταν αυτή που ανάγκασε τα φασισταριά να ξαναγυρίσουν στις τρύπες τους. Με τη δική μας δράση να φροντίσουμε να μείνουν εκεί. Ας πάνε στα σαλόνια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί είναι τα αφεντικά τους. Αυτοί είναι που τους βολεύουν οι σκοταδιστικές θεωρίες τους. Και σήμερα λοιπόν καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε νέο άνθρωπο να παλέψει οργανωμένα για τη ζωή που το αξίζει, για τις σύγχρονες ανάγκες του. Να οργανωθεί στα εργατικά σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια και σε άλλους μαζικούς φορείς. Να μπει και εκείνο στη μάχη για δουλειά με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, για ολοκληρωμένη παιδεία, με σχολεία που μορφώνουν, για υγεία πραγματικά δωρεάν και δημόσια. Αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση στους φασίστες. Αυτό τρέμουν οι διάφορες εγκληματικές συμμορίες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξασφανιστούν από τις γειτονιές μας.